στο νησί μας υπάρχουν 6 ασθενοφόρα, αλλά η έλλειψη προσωπικού, που η οποία αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο στην κάλυψη περίπου 2 με 3 ασθενοφόρα την κάθε βάρδια. Η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων σε αυτό το κομμάτι βοήθησε δίνοντας μέσω του ΕΣΠΑ Ιωνίων Νήσων και μέσω των 8 εκατομμυρίων ευρώ στο Υπουργείο τη δυνατότητα να προσληφθούν επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό από όλα τα Ιωνία νησιά. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι μέσα από αυτό το πρόγραμμα έχουν προσληφθεί 25 άτομα στο ΕΚΑΒ, 10 εκ των οποίων στην Κέρκυρα. Αυτοί είχαν προσληφθεί για ένα χρόνο εν ώψη του COVID. Μάλιστα, έχουμε ενημερώσει το Υπουργείο ότι είμαστε στη διάθεση του Υπουργείου να δώσουμε και άλλα χρήματα προκειμένου να συνεχίσει αυτή η προσπάθεια μέχρι να προχωρήσουμε σε μόνιμες προσλήψεις. Για τα 18 ασθενοφόρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι βοηθήκαμε να τρέξουν διαδικασίες όσο πιο γρήγορα γίνεται και δημοπρατήθηκε το έργο αυτό το Δεκέμβριο. Δυστυχώς, δημοπρατείται από το ΕΚΑΒ την προκήρυξη και το διαγωνισμό δεν τον κάνουμε εμείς σαν περιφέρεια, τον κάνει το ΕΚΑΒ. Και έχει σημασία αυτό, και βγήκε άγωνος αυτός ο διαγωνισμός και σε